Λοιπόν, και τώρα σε άλλες ωραίες εικόνες, πιο πολύ μουσικές εικόνες, ακουστικές εικόνες θα περάσουμε και σε έναν καλλιτέχνη τον οποίο εδώ στο Καλό Μεσημέρι σίγουρα αγαπάμε πάρα πολύ και έχουμε κερκίδα και μεγάλο support. Αλλά δεν είναι μόνο το Καλό Μεσημέρι, είναι ένας άνθρωπος δικός μας, είναι ο Χάρης Βαρθακούρης. Ένας καλλιτέχνης που έχει ξεχωρίσει με το ταλέντο του, αλλά και με την ιδιαίτερη προσωπικότητά του, γιατί αυτό που σκέφτεται, στο λέει. Ξεκινήσαμε με το να απευθυνθώ στον Ενικό, αλλά τελικά καταργήθηκε. Καλώς το Χάρη. Στον πληθυντικό εννοείς και καταργήθηκε. Το είπα ανάποδα. Εγώ Ενικό ήθελα, αλλά καταργήθηκε. Επιστρέφω όμως παρά τα αυτά. Γιατί διαπιστώνω ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτό που σκέφτεται το λέει αφενός, από την άλλη όμως εκτιμάς ίσως και την αφοπλιστική απάντηση του συνομιλητή σου, ίσως. Άρα εκτιμάς και εμένα. Όταν θα μου δώσει αποκλειστική απάντηση, ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε όμως γιατί τον περιμένουμε σήμερα στο μαγαζί για βράδια αξιμέρωτα. Και όχι μόνο. Ναι. Αν πω μόνο ένα τραγούδι, θα είναι 3 λεπτά και θα φύγω. Οπότε θα πω 2-3 ώρες. Εμφανίζεσαι σήμερα, λοιπόν. Ναι. Τον προλάβαμε από το αεροδρόμιο και τον φέραμε. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήρθε σήμερα κοντά μας και μας κάνει την τιμή. Να είστε καλά, αλλήμον. Γιατί θέλουμε πολύ να μάθουμε για σένα. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ξεχωρίσει με τη φωνή του. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένα ταλέντο. Ευχαριστώ. Πώς νιώθεις που βρίσκεσαι στην Κρήτη? Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν μου κάνει εντύπωση. Αλλά είναι ένα νησί το οποίο αγαπώ. Έχει ρίζες η γυναίκα μου από εδώ. Δεν το αγαπώ γι' αυτό, αλλά είναι ένας λόγος παραπάνω. Οπότε είμαι πολύ ευτυχισμένος, πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Απόψε λοιπόν, πού δίνουμε ραντεβού? Στο μαγαζί. Στο μαγαζί που λέγεται μαγαζί. Και τι ώρα ξεκινάτε? Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ακόμα δεν το έχω καταλάβει ακριβώς. Από ό,τι συζητούσα με τον Νίκο, τον επιχειρηματία. Τον Νίκο το Ριγάκι, το δικό μας αγαπημένο Νίκο. Το μαγαζί ανοίγει λίγο αργούτσικα. Σε σχέση με αυτό που έχω συνηθίσει, εννοώ. Mm-hmm. Δεν είσαι της νύχτας. Είμαι της νύχτας, αλλά εννοώ ότι επειδή το πρόγραμμά μου έχει και τις μπαλάντες του, γιατί είμαι μπαλαντάκιας όπως και να το κάνουμε, δεν είμαι ο τύπος που θα βγει στις 2 η ώρα για να σου πει ερώτα συνεθαρό και φταίμε και 2, αλλά κάπως έτσι θα γίνει απόψε. Τι τύπος είσαι αλήθεια? Πώς θα περιέγραφες τον εαυτό σου? Γιατί ό,τι και να λέμε εμείς, απερίγραπτος ίσως. Απερίγραπτος, ναι. Ξέρεις τι, νομίζω ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και αυτό το καταλαβαίνω από σχόλια άλλων και όχι από... Δεν το έχω διαπιστώσει ο ίδιος. Από τότε που έγινε πατέρας, νομίζω ότι... Αλλάξες. Είμαι άλλος άνθρωπος. Και ελπίζω προς το καλύτερο, σαφώς. Και όλοι εμείς μαζί με σένα το ελπίζουμε αυτό. Λοιπόν, χαριτολογώντας λέω όμως ότι ξεκίνησες να λες ότι είσαι απερίγραπτος ή έτσι θα αποτυπώνεις τον εαυτό σου. Και θέλω να σου πω ότι κατά γενική ομολογία έτσι σε έχουν στο μυαλό τους όλοι. Αλλά το να είσαι απερίγραπτος και να μην είσαι αυτό το στάνταρ και αυτό το συνηθισμένο είναι κάτι όμορφο. Είναι κάτι διαφορετικό. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε και τους καλλιτέχνες να είναι με το σεις και με το σας και εσύ ανέκαθεν ήσουν διαφορετικός. Ωραία διαφορετικός. Κοίτα, είμαι και εγώ και με το σεις και με το σας. Και με το σεις και με το σας. Νομίζω ότι είμαι ένας καθρέφτης συμπεριφοράς και προσωπικότητας αυτού που έχω απέναντί μου. Και ό,τι εισπράττεις εννοείς, το αντανακλάς. Κάπως έτσι. Αλλά και το ψεύτικο καμιά φορά, άμα έχω απέναντί μου, δεν θα βγω ψεύτικος, θα βγω επιθετικός. Όταν είσαι επιθετικός όμως, όταν είσαι, εν πάση περιπτώσει, αφοπλιστικά ειλικρινής, όπως είπα εγώ προηγουμένως. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω φίλτρο. Ναι, δεν μου αρέσει να με καταπιέζω. Παρεξηγηθώ. Δεν σε ενοχλεί αυτό? Δεν είναι μια μεγάλη αγωνία για έναν καλλιτέχνη και για ένα δημόσιο πρόσωπο η γνώμη των άλλων? Θα σου πω τι γνώμη έχω για τον εαυτό μου. Ότι ξέρω να μιλάω. Θεωρώ ότι μπορώ να εκφραστώ και να διατυπώσω τη σκέψη μου με τέτοιο τρόπο και να χρησιμοποιήσω ίσως τις κατάλληλες λέξεις, ώστε και λαβή να μην δώσω, αλλά και να μην παρεξηγηθούν τα λόγια μου. Ίσως κάτι το οποίο δεν έκανα στο παρελθόν, όταν ήμουν πολύ μικρότερος. Αλλά δεν φοβάμαι τη γνώμη του άλλου, γιατί και εγώ έχω γνώμη για κάποιους που μπορεί να μην είναι σωστοί ή μπορεί να είναι αυτοί που είναι. Ξέρω ότι δεν μπορώ να αρέσω σε όλους και δεν θα χάσω τον ύπνο μου για κανέναν. Σου έχει συμβεί στο παρελθόν πιο νέος, όπως μας λες και εσύ, και ίσως πιο όμορφα επιπόλαιος, να χάσεις μια δουλειά ή να χάσεις μια ευκαιρία επαγγελματική λόγω του ότι παρεξηγήθηκες? Άρα να σου στοιχήσει. Μπορεί να έχει γίνει εν αγνία μου. Ξέρω ότι έχω χάσει δουλειές και ευκαιρίες
για το στραβό μου το κεφάλι. Για κουταμάρες, για πράγματα από τα οποία τα σκέφτομαι τώρα και λέω, Χριστέ μου, να είχα το μυαλό που έχω τώρα να το είχα τότε. Εννοείς ότι έκανες άλλες επιλογές, ναι. Σκεφτόσουν διαφορετικά τα πράγματα. Λάθος επιλογές, λάθος. Δηλαδή, θα σου πω δύο παραδείγματα. Τα έχω πει κατά καιρούς ίσως σε μια-δύο συνεντεύξεις. Δύο παραδείγματα που θυμάμαι που είναι πολύ χαρακτηριστικά. Με πήρε ο Γιώργος Σονταλάρας το 2000 για να τραγουδήσουμε κάπου μαζί, σε ένα τηλεοπτικό. Και μου λέει, Χάρη, θέλω να τραγουδήσουμε παρέα. Mm-hmm. Ο Γιώργος Σονταλάρας. Απίστευτα τιμητικό. Ακριβώς. Και όταν τον ρώτησα τι ώρα είναι το γύρισμα και μου είπε ότι είναι πρωί και επειδή ήταν μακριά από το σπίτι μου, ντρέπομαι να σου πω ότι βρήκα μια δικαιολογία και το απέφυγα. Γιατί η σκέψη μου ήταν πού να τρέχω εκεί πέρα και δεύτερον το πρωί δεν έχει ανοίξει φωνή μου. Αυτό τώρα... Δεν το σπουδαιολόγησες θεωρώ. Όμως να σου πω και κάτι. Αυτό... Να σου πω άλλο παράδειγμα. Το 2002, μόλις έβγαλα τον δεύτερο μου δίσκο, μια μεγάλη εταιρεία με μπισκότα μου πρόσφερε ένα πολύ μεγάλο ποσό για την εποχή, ακόμα και για τώρα και για οποιαδήποτε εποχή, για να διαφημίσω τα μπισκότα. Και αρνητικές. Θες να σου πω γιατί. Να. Για δύο λόγους, που είναι και δύο γελοί. Πρώτον, δεν τρώω αυτά τα μπισκότα, προτιμάω μια αντίπαλη εταιρεία. Τους το είπες? Δεν το είπα. Okay. Και το δεύτερο ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι, αντί να πάρουν εμένα, ας πούμε, που λέει ο λόγος απευθείας, απευθύνθηκαν στη δισκογραφική μου εταιρεία. Η δισκογραφική μου εταιρεία, λοιπόν, που μου μετέφερε το μήνυμα, μου λέει: Τα μπισκότα τάδε προσφέρουν αυτό το ποσό. Εμείς θα κρατήσουμε το 30% από αυτό. Αυτό γίνεται έτσι κι αλλιώς και το γνωρίζεις. Άκουσε με. Προκειμένου, λοιπόν, με το στραβό μου το κεφάλι να τους δώσω το 30%, αρνήθηκα την πρόταση. Είσαι διαφορετικός. Εγώ καλά ξεκίνησα. Διότι μου είπανε, μου λένε αυτό 30%. Δεν το κάνει αυτό οποιοδήποτε. Μήπως δεν ήταν θέμα, ήταν θέμα πεποίθηση. Δηλαδή, ανέκαθεν είχε να κάνει με την δική σου κοσμοθεωρία, με τη φιλοσοφία που βλέπεις τα πράγματα, ή μήπως δεν το είχες ανάγκη, βρε παιδί μου. Γιατί όταν μας δίνουν κάποια ευκαιρία επαγγελματική, και είναι και το δέλεαρ το οικονομικό, το ξανασκέφτεσαι, βρε σε χάρη, εκτός και αν δεν έχεις θέμα οικονομικό. Θα φτάσω και εκεί. Για να ολοκληρώσω ακριβώς το σκεπτικό, η εταιρεία μου λέει θα πάρουμε το 30%, το οποίο θα το επενδύσουμε σε σένα. Και λέω, κύριε, είναι σαν να πληρώνω εγώ τον εαυτό μου. Δηλαδή δεν. Ναι, δεν αλλάζει κάτι. Δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή μου παίρνετε τα λεφτά μου για να τα δώσετε σε μένα. Θα στα πάρω λόγω και ας κρίνω εγώ πώς θα τα ξοδέψω. Επίσης το 2002 ήταν μια περίοδος όπου παρόλο που το χρηματιστήριο για δύο χρόνια είχε δεχτεί τεράστιο χτύπημα, εγώ τα τέλη δεκαετίας του 90, τα χρήματα που έβγαλα από τους δίσκους τότε που έκανα με τον πατέρα μου, είχα βγάλει πολλά λεφτά. Οπότε για μένα δεν ήταν κίνητρο το να μου προσφέρει. Δηλαδή δεν μπορούσε να με εξαγοράσει. Οπότε για μένα όταν άκουσα αυτό το ποσό, που ναι, ήταν σπουδαίο, είπα ότι όχι, κύριε. Δηλαδή ότι η περηφάνεια μου και ο εγωισμός μου είναι πάνω από το. Δεν μπορείτε να με αγοράσετε. Χτυπάω το κεφάλι μου όμως, πρόσεχε. Τώρα, αναδρομικά. Θα είχα πρώτα. Βεβαίως, αναδρομικά, ναι. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Ανέφερες τον πατέρα σου και προφανώς το να είσαι παιδί μιας σπουδαίας προσωπικότητας, ενός μεγάλου ονόματος, ανοίγει πόρτες για κάποιους, θεωρητικά. Από την άλλη, όμως, όταν έχουμε τον Χάρη Βαρθακούρη, ο οποίος είναι έτσι κι αλλιώς διαφορετικός και είναι και αντιρρησίας και είναι και επαναστάτης, είσαι. Δεν είναι απαραίτητα πάντα καλό. Είχες έρθει ποτέ μέσα σου σε ρήξη αυτή τη σύγκριση που μοιραία κάνει ο κόσμος, να σου δημιουργήσει δηλαδή πρόβλημα και να πεις, όπα, εγώ θέλω να ακολουθήσω το δικό μου δρόμο. Γιατί? Είσαι ταλέντο, άλλος ο πατέρας, άλλος ο γιος, άλλη φωνή, άλλο όλο. Είσαι κάτι δικό σου, ρε παιδί μου. Έχεις τη δική σου ταυτότητα και είναι σπουδαίο πράγμα. Σέβομαι τους ανθρώπους και τα παιδιά γνωστών ονομάτων. Από την άλλη όμως, ήσουν πάντα διαφορετικός. Εγώ έτσι σε είχα στο μυαλό μου ανέκαθεν. Με τη δική σου σφραγίδα. Δεν θα διαφωνήσω. Ίσως είμαι ο μόνος ιός που η φωνή του δεν παραπέμπει στον πατέρα. Αλλά ούτε και εκείνος προσπαθεί να προσκοληθεί στον πατέρα για να κερδίσει, θεμητό κι αυτό, να κερδίσει ο γιος, ο ιός είπες. Ναι, ναι. Δεν ήσουν ποτέ ούτε αυτός ο γιος, αυτό το παράδειγμα ανθρώπου που θα χρησιμοποιήσει το όνομα του πατέρα του. Η μόνη φορά στη ζωή μου που έχω χρησιμοποιήσει εντός εισαγωγικών το όνομα του πατέρα μου ήταν στο στρατό. Που θεωρώ είναι το μόνο μέρος στο οποίο αν έχεις δόντι το χρησιμοποιείς. Ποτέ μου δεν έχω επικαλεστεί κάπου ότι είμαι ο γιος του Πάριου. Ποτέ. Ποτέ το είχα εκεί, πώς το λέω, το είχα νόμο. Ο μικρότερος αδερφός μου, ας πούμε, ο δεύτερος, μπορεί να πήγαινε στο νησί το καλοκαίρι και να ζητούσε από την καντίνα μου, δίνετε ένα παγωτό. Και αν μην είχε λεφτά επάνω, και λέει, ξέρω, κάνει τόσο.
είμαι ο γιος του Πάριου. Και λέγα, α, του Γιαννάκη, πάρ' το. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν κατηγορώ τον αδερφό μου. Όχι, καταλαβαίνεις τι λέω. Απόλυτα σεβαστό. Δεν θα μπορούσα ποτέ να το πω. Δεν θα μπορούσα ποτέ να πάω σε μια ουρά και να μου πει κάποιος, ελάτε μπροστά γιατί με αναγνώρισε. Όχι, τα προνόμια. Θα περιμένω στην ουρά. Τα προνόμια λοιπόν. Δεν θέλω να δίνω στόχο. Αυτό αυτομάτως. Δεν θες να δίνει στόχο, λες. Γιατί αυτό αυτομάτως διευκολύνει πάρα πολλά πράγματα στην καθημερινότητα. Εσύ ανέκαθεν διάλεγες το δύσκολο δρόμο. Με το σπαθί σου, βρε παιδί μου, με την αξία σου. Όλο αυτό, έτσι, όταν το σκέφτεσαι τώρα, από τη δική σου θέση, έχεις σκεφτεί ποτέ ότι ίσως να ήταν πιο ροδοπέταλα στρωμένο δρόμος, πιο όλα πιο ευνοϊκά? Εάν τι τώρα, την αν επέλεγες εκείνη την οδό. Ήταν θέμα χαρακτήρα, οπότε έτσι κι αλλιώς τώρα το συζητάμε. Δεν το έχω σκεφτεί. Κάτι που είπες πριν όμως, το να είσαι ο γιος του Πάριου σίγουρα επηρεάζει τον τρόπο που σκέφτεσαι και αποφασίζεις για κάποιες κινήσεις σου. Δηλαδή είναι πολλές φορές που πρέπει να πεις, που πρέπει να σκεφτείς και το είτε τι θα πει ο πατέρας μου, που δεν μπορεί να μην το σκέφτεσαι, ή να φοβάσαι, να έχεις στο νου σου να μην τον εκθέσεις. Δηλαδή θα μπορούσα, θα φέρω ένα ακραίο παράδειγμα που δεν ισχύει, αλλά για να καταλάβεις τι εννοώ. Θα μπορούσα να έχω τρομακτική ανάγκη από χρήματα και να μου κάνουν μια πρόταση από ένα σκυλάδικο, έτσι. Και κάποιος, ο οποίος δεν είναι ο γιος του Πάριου, αλλά είναι πατέρας δύο παιδιών και έχει ανάγκη τη δουλειά, θα πάει στο σκυλάδικο. Εγώ δεν μπορώ να πάω στο σκυλάδικο. Δεν σου ταιριάζει. Όχι, δεν έχει να κάνει. Μπορεί να έχω ανάγκη τη δουλειά, αλλά δεν θα το κάνω, γιατί σίγουρα θα εκθέσω τον πατέρα μου. Το σκέφτεσαι. Δηλαδή κάποιοι θα πούνε, μα καλά, πώς άφησε ο Πάριος το γιο του να πάει εκεί πέρα, μπλα, μπλα. Δηλαδή καταλαβαίνεις, οι αποφάσεις μου πολλές φορές φιλτράρονται μέσα από ένα πρίσμα, τέλος πάντων, έχει φίλτρο του. Τι θα πούνε, τι θα πούνε σε... με τον πατέρα. Ακριβώς. Ο μπαμπάς για τα περισσότερα αγόρια και κορίτσια φυσικά αποτελεί πρότυπο. Εσένα αποτέλεσε πρότυπο ο πατέρας σου, άσχετα το ότι ο πατέρας ήταν ο Πάριος. Ήταν το πρότυπό σου, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος χάραξε τη δική σου πορεία, επηρέασε προφανώς τη δική σου πορεία, ή ήταν και η μάνα? Δηλαδή προσπαθώ να δω τώρα τι νοιάζεις, κατάλαβες τι γίνεται? Ναι. Κοίτα, οι γονείς μου χωρίσανε. Δεν είναι ότι έχω ζήσει όλη μου τη ζωή με τον πατέρα μου από πάνω. Και όταν είσαι ο γιος ενός τραγουδιστή τέτοιου βεληνικούς, δεν είναι ότι περνάς και πολλές ώρες με τον πατέρα σου. Δεν είναι ότι δεν έχω πάει ποτέ σινεμά με τον πατέρα μου. Έχω πάει πολλές φορές στο γήπεδο με τον πατέρα μου, εντάξει. Αλλά έχω στερηθεί πράγματα που για άλλα παιδιά είναι φυσιολογικά. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε πάει 2-3 φορές στο Λούνα Πάρκ όταν ήμουν μικρός. Βέβαια, τότε δεν υπήρχαν ίντερνετ, δεν υπήρχαν 100 κανάλια, δεν υπήρχαν. Ωστόσο, όμως θυμάμαι να μας πολιορκούν. Θυμάμαι να μας μιλάνε όλοι και να έχω και την απορία κιόλας με τον παπά. Ποιοι είναι όλοι αυτοί, γιατί όλοι μας χαιρετάνε, γιατί με ξέρουν. Οπότε δεν έχουμε κάνει ποτέ Χριστούγεννα μαζί. Ο πατέρας μου όλη μου τη ζωή, τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, δούλευε. Αυτομάτως όμως βλέπω ότι αυτά τα οποία εσύ σαν παιδί σου να έχεις στερηθεί. Θέλω να σου πω. Για, ναι, σαν πατέρας. Τώρα θυμήθηκα την ερώτησή σου, συγγνώμη, γιατί έχασα λίγο τον ρυθμό μου. Ο πατέρας μου σίγουρα αποτελεί πρότυπο. Πρότυπο, πρόσεχε. Καλλιτεχνικό περισσότερο. Γιατί τέτοιες πορείες δεν υπάρχουν παγκοσμίως. Δηλαδή, ο πατέρας μου είναι σίγουρα 50 χρόνια στην πρώτη γραμμή. Δεν είναι εύκολο αυτό πουθενά να γίνει. Είναι ελάχιστα τα παραδείγματα παγκοσμίως που ένας τραγουδιστής εξακολουθεί να είναι όπως ήταν, ξέρω εγώ, στις αρχές της δεκαετίας του 70, να είναι και τώρα που τελειώνει. Πάμε για το 2020 πλέον. Έχει περάσει γενιές και γενιές που τον γνωρίζουν και τον αγαπούν. Αυτό δεν μπορεί να οφείλεται στην τύχη, σίγουρα. Απ' την άλλη, δεν μπορώ να πω ότι ο πατέρας μου αποτελεί πρότυπο οικογενειάρχη. Θα ήθελα να. Πώς το λένε, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, να κάνω μία οικογένεια. Και έχεις ξεκινήσει με μια πολύ ωραία αρχή, με δύο υπέροχα πλάσματα, τρία υπέροχα πλάσματα, γιατί και οι τρεις γυναίκες στη ζωή σου είναι η μία σκύλο μου, καλύτερη πινάλη. Ήταν κάτι τελείως διαφορετικό σε σχέση με τον Χάρη, τον νεότερο, τον πριν, εν πάση περιπτώσει, της οικογένειας. Ξαφνικά ήταν σαν να πάτησε σε ένα κουμπί και να άλλαξε άρδη η εικόνα. Έτσι ακριβώς έγινε. Έτσι ακριβώς, τέλος πάντων, κάπως έτσι είναι. Δεν έχεις άδικο. Δηλαδή, μέχρι και, τι να σου πω, μέρες πριν να πω στο κεφάλι μου ότι αυτή είναι, ήμουν αλλιώς. Στα 50 χωρισμένος. Φαίνεσαι πιο όριμος, φαίνεσαι πιο κατασταλαγμένος. Με τρεις γυναίκες μέσα στο σπίτι, πώς τα βγάζεις πέρα? Εσύ τις κουμαντάρεις ή γίνεσαι κουμαντάρουν? Γιατί συνήθως οι κόρες με τους μπαμπάδες έχουν τον τρόπο τους. Τον έχουν.
είμαι στο σπίτι, είμαι κουβαλητής. Κάτι που δεν με χαλάει καθόλου. Στο σπίτι, δηλαδή, είμαι όργανο. Εκτελεστικό. Ακριβώς. Τι ηλικίες έχουν τα κορίτσια σας? 27, όχι, 8 η μεγάλη και 6 η μικρή. Και τα ονόματά τους που είναι επίσης ιδιαίτερα θα μας τα πεις? Βεβαίως, Μελωδία λένε τη μεγάλη μας την κόρη. Για ευνόητους λόγους. Θα μπορούσε. Το σκέφτηκε ο πεθερός μου το όνομα, για να είμαι ειλικρινής, γιατί όλοι θεωρούν ότι το σκέφτηκα εγώ. Mm-hmm. Το σκέφτηκε ο πεθερός μου, αλλά με το που το άκουσα, λέω. Μην ψάχνουμε για άλλα ονόματα, Μελωδία. Τη μικρή λένε Λιώνα από το Λιονταρίνα. Από το ζώδιο ή από την πυγμή της? Θα έβγαινε Λέων, αλλά βγήκε ένα μήνα νωρίτερα. Ωστόσο, ήταν στη Θερμοκοιτίδα, τον ένα μήνα που τη βλέπαμε, ήταν το πιο ζωηρό μωρό και μας λέγανε οι νοσοκόμες το λιονταράκι σας. Και είπα στη γυναίκα μου ότι βγάλουμε Λιώνα εκ του Λιονταρίνα. Ιδιαίτερα ακόμα και τα ονόματα των παιδιών του. Καταλαβαίνετε τι άνθρωπος είναι αυτός. Εγώ θα σε αποχαιρετήσω, θα σε ευχαριστήσω, αν και θα ήθελα πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Μην μας φύγεις ακόμα, να δώσουμε πάσα παρέα. Γιατί σήμερα δίνουμε ραντεβού στο μαγαζί. Yes. Το βραδάκι λοιπόν, δεν θα ορίσουμε την ώρα εμείς. Και θα σου ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου κάθε επιτυχία, όχι μόνο επαγγελματικά, κάθε χαρά να έχετε στο σπιτικό σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ και εσύ ότι επιθυμείς. Θα αποχαιρετήσουμε όμως και εσάς, γιατί είναι Παρασκευή και κάπου εδώ λέμε αντίο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Δευτέρα, για μια πολύ δυναμική εβδομάδα. Να περάσετε όμορφα, τα φιλιά και την αγάπη μας. Γεια σας.